Να καλημερίσουμε τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Όπεν. Καλώς ήρθατε. Κώστας Δέρβος, υποψήφιο ευρωβουλευτή Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Δέρβο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι τρέχετε από τη μία άκρη στην άλλη τη Ελλάδο, αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι το πολιτικό κλίμα μεταξύ των κομμάτων εδώ πέρα. Δεν συζητάμε τόσο πολύ για το θέμα τη Ευρωβουλή. Και κύριε Κόκαλη, θέλω να ξεκινήσω από εσά και να σα ρωτήσω. Πώς ακούτε όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, αν επηρεάζει το κλίμα των ευρωεκλογών, αν θα ψηφίσει ο κόσμος με βάση, ας πούμε, τα οικονομικά μέτρα που εξαγγέλει η κυβέρνηση ή με όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Τσίπρα και τις διακοπές του? Εγώ να σας πω ότι δεν είδα τη συζήτηση, γιατί ήμουν σε περιοδία χθες το βράδυ, διάβασα κάποια πράγματα, άκουσα κάποια πράγματα, δεν έχω πραγματική άποψη και η δικιά μου ούτως ή άλλως άποψη είναι ότι η συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία προϋποθέτει να αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο ψηφίζουμε, σε ποια κάλπη βάζουμε το σταυρό. Είναι πολύ σημαντικές για μένα και οι τοπικές εκλογές, αλλά και οι ευρωεκλογές. Οι τοπικές εκλογές θα καθορίσουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την άμεση σχέση με τον πολίτη, και οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι αυτές που θα καθορίσουν τις πολιτικές που θα ορίζουν την ανάπτυξη της χώρας μας και της Ευρώπης. Εκεί που πάτε, ας πούμε, τι σας ρωτάνε? Ότι καλά μας δώσατε τις 120 ή δεν έπρεπε ο Τσίπρας να πάει στο Κότερο? Συζητάνε τέτοια θέματα? Με μένα όχι. Όχι, Εγώ συζητάω κυρίως για τα θέματα, προσπαθώ να ενημερώσω τον κόσμο και να τον ευαισθητοποιήσω και να τον προετοιμάσω εν τέλει για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στη δικιά μας και σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, ώστε να προλάβουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και να φροντίσουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Και νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτό ίσως είναι σημαντικότερο από μια κακή στιγμή, η οποία, όπως καταλαβαίνω, συνέβη χθες στον ναό της Δημοκρατίας. Και εγώ, καλή, πριν πάω στον κύριο Δέρβο, θέλω να σας κάνω και ένα προσωπικό θέμα, προσωπική ερώτηση, διότι το όνομά σας είναι στο επίκεντρο και χθες στη Βουλή αναφέρθηκε, εν τη απουσία σας φυσικά. Και στο προηγούμενο σας πάνελ. Ναι, σωστό και αυτό που λέτε. Υπάρχει η αντιπολίτευση, κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι βάζοντας εσάς στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ύπαρξη διαπλοκής επιχειρηματικών συμφερόντων με την πολιτική και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εσείς πώς το εισπράτετε? Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι για κάποιο λόγο πουλάει το όνομά μου και για αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο στα θέματα που αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης περί διαπλοκής, διότι εάν είπε ότι δεν αφορά εμένα, αφορά τον πατέρα μου. Στο προηγούμενο πάνελ συζητάγατε ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε για συζύγους και πατεράδες, το κάνει ο ίδιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επί του πολιτικού θέματος που θέτει ο κύριος Μητσοτάκης, θα ήθελα να του πω ότι αν το πίστευε, δεν θα έπρεπε να έχει στο ψηφοδέλτιό του την κυρία Νίκη Τζαβέλα, η οποία έχει διατελέσει με μεγάλη επιτυχία επί πολλά χρόνια αντιπρόεδρο στην Ιντρακόμ. Επομένως, δεν γίνεται να έχεις έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος και να κατηγόρησε εμένα για. Αλλά επειδή είναι πρόεδρος ο πατέρας. Η Τζαβέλα είναι στέλεχος, δεν ήταν ιδιοκτήτρια. Αυτό θέλει. Γι' αυτό σας λέει. Εσείς είστε επιχειρηματίας. Ουσιαστικά εσείς ότι υπάρχει διαφορά. Έχει διαφορά. Εάν εσείς το καταλαβαίνετε έτσι, εγώ πιστεύω ότι αυτό ακούγεται και είναι δικά του τα λόγια του Κυριάκου του Μητσοτάκη, κούφιο και παροχημένο. Δεν νομίζω ότι περνάει αυτή η γραμμή. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η κυρία Τζαβέλα ήταν σημαντικός στέλεχος επί σειρά ετών στον Όμιλο Ιντρακόμ. Κατά τη δική μου προσωπική πολιτική άποψη, γιατί με θεωρεί και απολύτικο, αυτό που με στεναχωρεί εμένα ήταν η θητεία της στο Ίδρυμα Κόκαλη, το οποίο είναι για τη μνήμη του παππού μου, ο οποίος και αυτός τον έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Όμως η κυρία Τζαβέλα προέρχεται από το Λάος, ήταν χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη και είναι από τα στελέχη εκείνα τα οποία σύρουν και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και γενικότερα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο σύρουν την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά στο κομμάτι της ακροδεξιάς και του φασισμού. Και να συμπληρώσω, με συγχωρείτε κύριε Δέρβο, να συμπληρώσω ότι σήμερα λοιπόν δεν είναι μόνο, είναι 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, και είναι και η ημέρα στην οποία έπεσε ο ναζισμός.
ο οποίος σαν διάδοχος, αν θέλετε, της εθνοκάθαρσης, ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία που πίστευε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χωράνε στον κόσμο, δεν είναι, ότι είναι χειρότεροι κάποιοι άνθρωποι από εμάς, ότι διαφορετικοί άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, και οδήγησε, εξολόθρευσε με συστηματικό και μηχανικό τρόπο εκατομμύρια ανθρώπους, όπως συνέβη και με τους Πόντιους νωρίτερα. Ωραία. Αυτός είναι ο αντίπαλος στην Ευρώπη σήμερα, και ο Χίτλερ εξελέγει δημοκρατικά σχεδόν από το 1933 μέχρι το 1945, που μιλάμε 12 χρόνια προτού πέσει σαν σήμερα, και η ώρα τώρα για τις ευρωεκλογές, το 2019, είναι η ώρα να σταματήσουμε μια νέα τέτοια διαδικασία που... Ωραία, που βάλτε μια τελεία. Κύριε Τέρβο, τώρα πώς τα απαντάτε αυτά όλα? Άκουσα με πολύ προσοχή τα όσα είπε ο κύριος Κόκαλης. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε για την κυρία Τζαβέλα, ότι τίνει, ας πούμε, προς την άκρα δεξιά, όταν τόσα χρόνια διατελούσε τότε όλη αυτή, κατά τη διάρκεια της θητείας της, δεν ήταν στην άκρα δεξιά όταν ήταν αντιπρόεδρος? Είπα ότι με λυπεί πολιτικά. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι αυτό νομίζω ότι είναι μια άστοχη δήλωση για την κυρία Τζαβέλα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θεωρώ ότι μου κάνει εντύπωση η συμμετοχή δική σας στο Ευρωψηφοδέλτιο, από την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βούτσης, είχε απευθυνθεί προς την οικογένειά σας ότι είστε εθνικοί προμηθευτές έργων του δημοσίου, ότι όταν το Καραϊσκάκι πέρασε στα χέρια σας και όχι στον Ολυμπιακό, και γενικά ότι ήσασταν συνώνυμο της διαπλοκής. Οπότε εγώ δεν βάζω ότι εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας πρώτος και ο κύριος Βούτσης. Πέρα από αυτό, η χθεσινή εικόνα στη Βουλή ήταν πραγματικά λυπηρή. Μια ερώτηση μπορώ να σου κάνω. Ο κύριος Κόκαλης έχει δικαίωμα να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού? Προφανώς. Είναι υποψηφίος, δεν είναι διορισμένος. Προφανώς και έχει δικαίωμα. Θα αποφασίσουν οι πολίτες. Προφανώς. Δηλαδή, μα προφανώς και έχει δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα προφανώς και καθενός. Προφανώς και έχει δικαίωμα. Ασχέτως τη δουλειά κάνει ο πατέρας του, τη δουλειά κάνει ο ίδιος. Μα δεν υπάρχει, όπως και, μα δεν υπάρχει και η οικογενειακή ευθύνη. Άρα μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να τεντώσει λίγο αυτό το πράγμα? Σας είπα ότι αυτά τα λόγια τα έχει πει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βούτσης στο παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας αποκαλύπτει. Για την οικογένεια Κόκαλη, λέτε. Ότι ήταν εθνικοί προμηθευτές. Δηλαδή βάλανε στο ψηφοδέλτιο κάποιον το οποίο κατηγορούσαν. Προφανώς. Προφανώς. Ο κύριος Τσίπρας δεν βγήκε αντιπολιτευόμενος τα συμφέροντα, τη διαπλοκή, τους επιχειρηματίες, και τώρα τον βλέπουμε να κάνει διακοπές στο σκάφος του κύριου Παναγόπουλου με αντάλλαγμα μια θέση αθανάτου στη ΔΟΕ για την κυρία Παναγόπουλου. Το υιοθετείτε αυτό εσείς? Λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το υιοθετείτε αυτό, ότι αυτό έχει γίνει? Αυτό έχει γίνει, προφανώς. Η κυρία Παναγόπουλου έχει διοριστεί σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός πήγε, όπως η ίδια ομολόγησε, να ξεκουραστεί μετά από μια τραγωδία στο μάτι που είχαμε 100 και νεκρούς, μετά από λίγες εβδομάδες. Και ρωτάω τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος κατεβαίνει στις εκλογές, και καλά κάνει και κατεβαίνει στις εκλογές, με σημαία ότι την οικολογία, τι έχει να μας πει για το μάτι, για το Σαρονικό, τι έχετε να μας πείτε για τη Μάδρα, για αυτές τις φυσικές καταστροφές που έγιναν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Δούρου στην περιφέρεια. Είναι και περιφερειακές εκλογές. Εάν θέλετε να απαντάω σε δικές σας ερωτήσεις αντί των δημοσιογράφων, ευχαρίστω να το κάνω. Κουβέντα κάνω. Διάλογο κάνω. Συζήτηση κάνω. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ότι θα αγωνιστούμε για την κλιματική αλλαγή όταν έχουμε 150 και νεκρούς από πλημμύρες και φωτιές στην Ελλάδα και έχουμε και ένα Σαρονικό που ήταν πραγματικά μια ντροπή. Θα σας πω, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να πάει να κάνει διακοπές. Ο κύριος Τσίπρας έχει δικαίωμα να πάει να κάνει διακοπές. Πρέπει όμως ο ελληνικός λαός να γνωρίζει πού κάνει διακοπές. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει τέτοια δώρα από εφοπλιστές. Είναι Έλληνας πρωθυπουργός. Σε κάθε ευνομούμενο κράτος ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει διακοπές δωρεάν παροχή. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ήξερε κανείς που ήταν ο κύριος Τσίπρας διακοπές μια εβδομάδα? Το γνώριζε ο ελληνικός λαός. Ότι αυτό δεν δικαιούται. Το άλλαξε. Δεν δικαιούται. Με την πρόταση για την κυρία Παναγωπούλου. Όχι μόνο σε αυτό. Και διορίστηκε άμεση σύμβουλός του, η κυρία Παναγωπούλου. Αλλά άμεση σύμβουλός θέλω να πω ότι. Αν είναι ανταλλαγή τώρα. Ναι, αλλά έχει πάρει. Πήρε τη θέση της στη ΔΟΕ. Όχι, δεν την πήρε ακόμα. Πρόταση. Εντάξει, πρόταση είναι. Έτσι τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα. Ναι, και εγώ. Καλείτε να μιλάμε και για θανάτους. Θα ήθελα να αναφέρεστε στο σκάφος του Μακαρίτη Παναγόπουλου. Τώρα, όσον αφορά το μάτι και την Μάνδρα και το Σαρονικό, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να συμμετέχω στην Προοδευτική Συμμαχία ως κίνηση κόσμου, προτάσσοντας το παγκόσμιο σχέδιο των ΗΕ για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Ξέρετε,
Ο Σαρωνικός είναι κάτι διαφορετικό. Ο Σαρωνικός είναι μια δολοφθορά η οποία συνέβη μέσα στο λιμάνι του Πειραιά και αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τεχνικά τρόπο. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έξω από το λιμάνι του Πειραιά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά περνάνε εκατομμύρια τόνοι από πετρέλαιο και ανά πάσα στιγμή διατρέχουμε ένα τεράστιο ρίσκο που μπορεί να μην είναι δολοφθορά, μπορεί να είναι κάποιο άλλο, κάποιο ατύχημα για σοβαρές πετρελοκυλίδες. Και αυτό είδαμε τον κίνδυνο στον Πειραιά. Είναι ο ίδιος κίνδυνος ο οποίος είναι αυτός που θα πρέπει να μας σταματήσει από τις εξορίξεις που προχωράνε στην ελληνική θαλάσσια χώρα, όπως έχουν ήδη σταματήσει σε όλη την Ευρώπη, έτσι πρέπει να σταματήσουν και στην Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά το μάτι και τη μάνδρα, κυρίως η μάνδρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι μας επιφυλάσσει το μέλλον εάν δεν συγκροτηθούμε, συνεννοηθούμε και συνεργαστούμε ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην τεράστια ριζοσπαστική αλλαγή που απαιτεί η διεθνής επιστημονική κοινότητα, ούτως ώστε να καίμε το μισό καύσιμο πετρέλαιο από όσο καίμε σήμερα σε 12 χρόνια. 12 χρόνια από σήμερα είναι τόσο μακριά ώστε η Ελλάδα πριν από την αρχή της κρίσης. 12 χρόνια ήταν όσο κράτησε ο Χίτλερ στην εξουσία. Είναι λοιπόν ένας σύντομος χρόνος και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μας κρούει το καμπανάκι του κινδύνου. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κλαίει στο βήμα της συνέλευσης των μερών στην Κρακοβία. Και αν θέλετε τώρα να συζητάμε για το... Αυτά έχουν περάσει. Η ιστορία έχει γραφτεί. Έχουμε επισκεφθεί και την Κρακοβία. Γνωρίζουμε τι έχει συντελεστεί στην Ευρώπη και σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης. Και αντί να συζητάμε για τα σημαντικά προβλήματα της Ευρώπης και για την επόμενη μέρα, το πού θα βρεθεί, σε ποια θέση θα είναι η Ελλάδα, δυστυχώς με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθόμαστε και συζητάμε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι παίζει στο γήπεδο του ανθρωπισμού και μιλάει για ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα αναπηρικό καρότσι και τον αποκαλεί γλάστρα. Εγώ είναι ντροπή. Θα σας το πω και με όρους που μπορεί να το καταλάβετε. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας για εσάς... Έχω μια γκάμα όρων που καταλαβαίνω. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας για εσάς να είναι... ας πούμε, ο Ριβάλντο της πολιτικής, αλλά στην πραγματικότητα είναι, θα έλεγα, ο Αλέκος Τάτσης, γιατί μιλάει με όρους πραγματικά απαράδεκτους. Πραγματικά απαράδεκτους για έναν άνθρωπο που είναι μαχητής της ζωής και είναι θλιβερό. Καταλαβαίνω ότι είσαι Ολυμπιακός καταρχήν. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Είναι ποδοσφαιρόφιλος. Σίγουρα δεν είμαι Ολυμπιακός. Είστε ωραία. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Αυτό. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Αλλά εγώ θέλω να το κοιτάξετε, ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, δεν υπάρχει. Τώρα μεγάλωσα. Τώρα άλλωστε που ενηλικιώνεστε και πολιτικά και φεύγετε από την ΟΝΕΔ και θέλετε να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή και φεύγετε από την Ακαδημία τη Νέα Δημοκρατία. Θα απόψεις, σας απαντήσω αν θέλετε. Απόψεις εύκολα να αλλάξουμε περί της οικονομίας και της φιλελεύθερης αγοράς, της οποίας εσείς τώρα, όχι εσείς προσωπικά, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την ανακαλύψανε και 15 μέρες πριν τις εκλογές τους ήρθε επιφύτηση να γίνει μείωση φόρων και λοιπά. Κοιτάξτε. Με καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, έτσι το καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε. 4 χρόνια ήπιαν το αίμα του ελληνικού λαού και 15 μέρες πριν, αφού έχουν πάρει τα 10, έρχονται να επιστρέψουν το 1. Και ρωτάω. Και ρωτάω τι έχετε να πείτε, ας πούμε, σε ένα νέο άνθρωπο. Τι θέλετε να πείτε για τους φόρους, για τον Κυμπορόπουλο, για μπορεί, το αίμα του ελληνικού λαού που πιο τσίγουρο. Δεν μπορεί. Είναι όλα αυτά. Τι έχετε να πείτε σε ένα νέο που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Σε μια οικογένεια που δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Σε μια γιαγιά που δεν μπορεί να δώσει χατζηλίκ στο εγγόνι. Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτό. Τίποτα, γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Σε αυτή την οικογένεια, λοιπόν. Δεν θέλω να σας απαντήσω κάτι εγώ. Της απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος για πρώτη φορά έκανε μέτρα στήριξης των λαϊκών στρωμάτων. Από το 2013 υπήρχαν αυτά τα μέτρα, τα οποία τα είχε καταψηφίσει ο κ. Τσίπρας. Από τότε που οι δικές σας κυβερνήσεις επέβαλαν τα σκληρότερα μέτρα λιτότητας που μου συμβεί. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν σας μα τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση την είχε προτείνει ο κύριος Σαμαράς και την έκανε πράξη όταν την είχε καταψηφίσει. Μα άφησε τον απαντήσει για να κλείσουμε. Λέτε. Θα επιλέξετε μια ερώτηση. Να σας απαντήσω λοιπόν για την οικογένεια. Σας απαντώ ότι απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο. Εσείς πιστεύετε ότι μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη ελάφρυνση και βοήθεια στο εισόδημα του απλού ανθρώπου ως αντιπερισπασμό σε αυτό το κότερο το οποίο το ξέρουμε από το Σεπτέμβριο και εσείς το φέρατε τώρα στην επικαιρότητα για μια μικροπολιτική δυστυχώς αντιπολίτευση η οποία δεν έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές και αυτό νομίζω
νομίζω ότι το χρεώνεστε. Θέλω να πω, είπα ότι ήταν μια πολύ κακή στιγμή στο ναό της Δημοκρατίας και φαντάζομαι ότι δεν φαντάζεστε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάγε μόνος του, μιλάγε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έτσι λοιπόν καυγάς μόνος δεν γίνεται. Και σίγουρα η Βουλή δεν είναι ένα μέρος για καυγάδες, είναι ένα μέρος όπου μας στέλνουν οι άνθρωποι και περιμένουν από εμάς να τους πάμε τη χώρα μπροστά. Και δεν θυμάμαι κάποια άλλη από τις ερωτήσεις που μου βάλατε. Και ο κύριος Πολάκης που είναι στη Βουλή, ας πούμε, πάει τη χώρα μπροστά με τις δηλώσεις του και με τη συμπεριφορά του. Ο κύριος Πολάκης, από ό,τι παρακολουθώ στο έργο του Υπουργείου Υγείας, πάει μπροστά την δημόσια υγεία. Δεν έχετε μπει σε δημόσιο νοσοκομείο τότε. Συγγνώμη. Δεν έχω. Δεν έχετε μπει σε δημόσιο νοσοκομείο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ. Άρα, λάθος. Έχω μπει σε δημόσια νοσοκομεία. Έχω χορηγήσει μηχανήματα σε δημόσια νοσοκομεία. Και έχω πολύ καλή γνώση της δημόσιας υγείας, πρωτοπόρος της οποίας στην Ελλάδα υπήρξε ο παππούς μου ως Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Εμφυλίου Πολέμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δέρβο, καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βέβαια. Όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, θα φουντώνει και το πολιτικό σκηνικό, μας δίνει και τροφή η Βουλή. Να είστε καλά, εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και να ευχαριστήσω, με συγχωρείτε, να ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά το προσωπικό του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία και του Γεωλογικού που βοήθησε τον γιο μου, τον Σοκράτη, να επιζήσει από τη λευκαιμία που είχε ως μικρό παιδί. Μάλιστα.